Μια και είμαι εδώ κολλημένο στην κίνηση, θα σα πω κάτι έτσι για να έχετε λίγο μια εικόνα το πώς λειτουργούμε σαν κανάλι. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστώ καταρχήν όλους για τα σχόλια και όλα τα αιτήματα και όλα αυτά. Ζητάτε πάρα πολλά αυτοκίνητα και δυστυχώς δεν έχει ο χρόνος τόσες εβδομάδες για να καλύψω όλα αυτά τα αιτήματα. Παρ' όλα αυτά έχω ένα καλό γενικό πλάνο αυτοκινήτων. Ο λόγος που δεν παίρνω το ένα αυτοκίνητο ή το άλλο αυτοκίνητο είναι ότι δυστυχώς είμαι στη Θεσσαλονίκη και όλες οι εισαγωγικές εταιρείες που δίνουν στους δημοσιογράφους τα test drive είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει πως είμαι αρκετά μακριά για να μπορώ να έχω ό,τι θέλω ή ό,τι ζητήσω, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ζητάω ένα αυτοκίνητο και απλά δεν υπάρχει. Γιατί η Χ αντιπροσωπεία δεν θέλει να το δεσμεύσει για ένα χρονικό διάστημα και να το στείλει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, το να μπω στη διαδικασία και να ζητήσω αυτοκίνητα, το κάνω από πολλές εταιρείες. Οι πιο πολλοί ανταποκρίνονται θετικά, ευτυχώς, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ωστόσο, είναι κάποιοι που δεν ανταποκρίνονται, είτε γιατί δεν έχουν το αυτοκίνητο αυτό στο στόλο, είτε γιατί δεν μπορούν να μου το στείλουν εμένα. Και έτσι δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ των αυτοκινήτων. Για τους επόμενους 2 και κάτι μήνες είμαι φουρ κλεισμένος αυτοκίνητα. Έχω δηλαδή προγραμματισμένες ήδη κάπου στις 10 με 12 δοκιμές. Ενώ έχω ήδη και 2-3 αυτοκίνητα που ήδη τα έχω πάρει, τα έχω δοκιμάσει και υπάρχει το υλικό και είναι έτοιμο να μονταριστεί. Οπότε ζητώ την υπομονή σας. Δεν θα αποκαλύψω βεβαίως ποια μοντέλα είναι αυτά, αλλά έχει από διάφορες βαθμίδες και χρηματικά και από πλάσεις μεγέθους ή γκάμα. Ενώ σας έχω και μια έκπληξη. Είναι ένα αυτοκίνητο που είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον στην αυτοκίνηση γενικότερα. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Όποιοι καταλάβατε, καταλάβατε. Όσοι ξέρετε, κρατήστε το μυστικό σας παρακαλώ. Αυτά όμως σχετικά με τα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ να έχω ό,τι ζητάτε, γιατί πρακτικά δεν ανοίγω μια γκαραζόπορτα κάθε πρωί και διαλέγω ποιο αυτοκίνητο να πάρω να κάνω δοκιμή. Οπότε αυτά, σας ευχαριστώ. Θα επανέλθω με πολλά και ωραία βίντεο. Bye bye.